Όπως είπαμε και την άλλη φορά, η σημερινή συζήτηση δεν αφορά εμάς εδώ μέσα, ούτε είναι μία συζήτηση που αφορά τους συνταγματολόγους. Αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και σε όλα αυτά τα ερωτήματα που τίθενται, όλες τις ανησυχίες που προβάλλονται από την κοινωνία, από την πλειοψηφία της, από τους φορείς που την εκπροσωπούν, εσείς δεν έχετε προσφέρει ούτε μία νέα απάντηση, ούτε καν ένα νέο επιχείρημα, ούτε καν απαντάτε σε διευκρινιστικά ερωτήματα. Ξέρετε, κάνετε μεγάλη προσπάθεια να αποδείξετε ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι αντισυνταγματικό. Αλλά είναι. Και αν επιδιώξουμε να το εντάξουμε πραγματικά, να το προσεγγίσουμε με ιστορικά αντικειμενικά, όπως πράγματι είναι η μέθοδος προσέγγισης, η μέθοδος ερμηνείας του συντάγματος, θα έπρεπε να αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα το πραγματικά σύγχρονο, αυτό που πραγματικά επιβάλλεται από τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, είναι η επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης σε δωρεάν εκπαίδευση, όχι η περιστολή του. Κάνετε ότι δεν ακούτε τις φωνές τόσων και τόσων φορέων, που 2 μήνες τώρα έχουν ξεσηκωθεί με αυτό που φέρνετε. Αγνοείτε αυτούς που πραγματικά αφορά αυτό το έκτρωμα. Φοιτητές, μαθητές, γονείς, εργαζόμενους, καθηγητές. Κάθε μέρα βροχή τα ψηφίσματα, οι αποφάσεις συλλογικών οργάνων, κείμενα συλλογής υπογραφών. Τίποτα από αυτά δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας, σωστά. Ακόμα και σωματεία εργαζομένων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν εκδηλώσει τη στήριξη στα αιτήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στο δικό σας νομοσχέδιο. Γιατί ξέρετε, εκεί πέρα, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, υφίστανται όσα θέλετε εσείς να φέρετε εδώ. Μας λέτε ότι ο νόμος έχει υπαγορευτεί από αρμόδιους φορείς. Ποιους? Το ομόφωνο ψήφισμα της ΠΟΣΔΕΠ λέει συγκεκριμένα το προαναγγελθέν νομοσχέδιο με παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος την εξής μία ελευθερία θα υπηρετήσει της διάθεσης πτυχίων βασικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με δίδακτρα. Το ομόφωνο ψήφισμα του Συλλόγου ΔΕΠ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, που επιχειρείται μέσω της παραβίασης του συντάγματος της χώρας μας. Είμαστε αντίθετοι στη συγχώνευση των τριών τμήματων του Δημοκριτίου. Και ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 9 του σχεδίου νόμου. Βέβαια, ο πρίτανης του Δημοκρίτιου και προεδρεύων της Συνόδου των Πριτάνων, όπως σωστά είπατε, είναι πρόθυμος και είπε και ο ίδιος, είναι πρόθυμος να αναλάβει να τρέξει πιλωτικά. Γιατί ξέρετε, έπεται και συνέχεια, όχι μόνο στις σχολές ανθρωπιστικών σπουδών. Έρχονται και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί των πανεπιστημίων, που περιμένουν την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, προκειμένου να είναι σύνομα αυτά που προτείνουν. Επειδή έπεται συνέχεια λοιπόν και στις ανθρωπιστικές, έχει μια αξία να σημειώσουμε ότι αυτό το πιλωτικό έργο που έχει αναλάβει την ευθύνη να τρέξει το Δημοκρίτιο, προωθεί πρακτικά τη μετατροπή των ανθρωπιστικών σπουδών σε digital app. Γιατί αυτό είναι τα digital humanities. Και είναι αυτό που προωθείται όχι μόνο στην Ελλάδα, εκβιαστικά, ως η μόνη λύση απέναντι στην αδυναμία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών να παραγάγουν εμπορικό κέρδος. Και δεν μπορεί αυτό σήμερα να είναι πρόοδος. Δηλαδή, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές να καταντήσουν εφαρμογές για έξυπνες ψηφιακές συσκευές. Τη στιγμή που οι ανάγκες σε κοινωνικό επίπεδο είναι τεράστιες. Κάθε μέρα μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, για μπούλινγκ στα σχολεία, βία κατά των γυναικών, ρατσισμός, κατά αδυνάτων και ευάλωτων ομάδων. Και την ίδια στιγμή, αντί να στηρίξετε και να αναβαθμίσετε τις ανθρωπιστικές σπουδές, υποβαθμίζετε τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές σε digital apps. Και επιτέλους, ας σταματήσει αυτή η χρήση των όρων διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση για τμήματα Φραγκενστάιν και κακόγουστο κολλάζ δεξιοτήτων. Πρόκειται για κακοποίηση ενιών. Δεν ακούτε λοιπόν συλλογικούς φορείς. Δεν ακούτε την πραγματική πλειοψηφία. Ακούτε μονοπρόσωπα όργανα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό του πώς αντιλαμβάνεσαι τη δημοκρατία. Και μάλιστα μονοπρόσωπα όργανα που είτε έχουν διοριστεί, είτε έχουν
είναι σε αυτή τη θέση μέσω αδιαφωνών και αντιδημοκρατικών διαδικασιών, όπως είναι οι εκλογές για τα συμβούλια διοίκησης που θεσπίστηκαν με το νόμο Κεραμέως. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο και ο εκπρόσωπος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου θεώρησε ιστορική στιγμή το ότι η χώρα μας αποκτά και τυπικά το πρώτο αυτόνομο πανεπιστήμιο, παύλα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με δίδακτρα κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση, ξέρετε, για κέντρο πιστοποίησης που θα πουλάει πιστοποιήσεις online, θα πουλάει πιστοποιήσεις για online προγράμματα σπουδών, έχει μια ιδιαίτερη αξία αν την εντάξουμε στα πλαίσια, την εξετάσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, που προβλέπει διαβίου μάθηση, μικροδιαπιστευτήρια, ατομικούς λογαριασμούς μάθησης. Και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης τον έχετε ψηφίσει όλοι εδώ μέσα, εκτός από το ΚΚΕ. Και σε αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάσουμε και τους νόμους που ήδη έχουν ψηφιστεί, όπως αυτός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του 1582, όπως και αυτοί που έρχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Βλέπετε, διακηρυγμένος στόχος, ένας ακόμα διακηρυγμένος στόχος του Ευρωπαϊκού Χώρου, που είναι ο νέος τυφλοσούρτης για όσα γίνονται και θα γίνουν, είναι ο μετασχηματισμός των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς περισσότερο επιχειρηματικού χαρακτήρα. Αυτό είναι verbatim από τη σχετική ιστοσελίδα του YouMonitor. Αυτό ακριβώς κάνει το τρίτο μέρος που αφορά στα πανεπιστήμια μας και είναι πράγματι το μεγαλύτερο. Γιατί ο στόχος του είναι να εντείνει και να διευκολύνει τη μετατροπή τους σε επιχειρήσεις και τη λειτουργία τους για τις επιχειρήσεις. Και με αυτά δεν διαφωνείτε οι υπόλοιποι εδώ μέσα. Γι' αυτό και στέκεστε μόνο στην προφανή αντισυνταγματικότητα του νόμου. Μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε τον Ευρωπαϊκό Χώρο στην Ευρωβουλή και μόνο το ΚΚΕ αντιτίθεται όχι μόνο στα ιδιωτικά αλλά και στην επιχειρηματική λειτουργία των δημοσίων. Λέτε ότι η συνύπαρξη με τα ιδιωτικά θα ωφελήσει τα δημόσια. Πείτε το αυτό στους μαθητές στα δημόσια σχολεία με τα ταβάνια που πέφτουν. Σε τι τους ωφέλησε η συνύπαρξη με τα δημόσια, με τα ιδιωτικά? Πείτε το στους φοιτητές. Σε τι αναβαθμίστηκαν οι σπουδές και τα πτυχία τους μετά από 4 νόμους πλαίσιο στο πλαίσιο της Μπολόνια, μετά από αλλεπάλληλες αναδιαρθρώσεις, ανοιγοκλεισίματα και ενσυγχωνεύσεις τμήματων? Τα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου που μεταφέρονται στο Δημοκρίτιο δεν έχουν ακόμα προλάβει να συνέλθουν από την προηγούμενη μεταρρύθμιση επί Γαβρόγλου. Δεν έχουν προλάβει να βγάλουν τους πρώτους πτυχιούχους και αλλάζουν πάλι προγράμματα σπουδών. Τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών είχαν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα καινούρια θα έχουν? Και αλήθεια, με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων των ιδιωτικών που φέρνετε, τι θα γίνει? Θα αναγνωρίζονται με το καλημέρα, όπως έχετε πει, θα μας το διευκρινίσετε αυτό? Με τις καλλιτεχνικές σπουδές, τι θα κάνετε? Το έχουν δείξει και άλλοι βουλευτές. Γιατί δεν απαντάτε? Ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο, μετά από αυτά που έγιναν πέρυσι με το προσοντολόγιο, θα έπρεπε να το προβλέπει. Ή μήπως τις παραδίδει βορρά στα ιδιωτικά και γι' αυτό δεν απαντάτε? Γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, τα διάφορα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τεχνών ακονίζουν μαχαίρια. Είναι πολλά τα λεφτά, μεγάλη αγορά. Και κάτι ακόμα, όχι τόσο σημαντικό, αλλά έχει μια αξία να μας πείτε. Τους νόμους που ψηφίζετε, τους διαβάζετε? Γιατί το άρθρο 130 του νομοσχεδίου που συζητάμε φαίνεται να αντίκειται στο άρθρο 3 του νόμου Κεραμέως. Γιατί το άρθρο 3 λέει «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα ΑΕΗ». Τα ΑΕΗ είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Παράγραφος 2. Η εποπτεία του κράτους στα ΑΕΗ ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα. Μια διευκρίνηση, γιατί εκτός από αντισυνταγματικό, ίσως είναι και παράνομο βάσει τους δικούς σας νόμους, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου, λέτε επίσης ότι τα ιδιωτικά έρχονται να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Πράγματι, τα αστικά επιτελεία διεθνώς βάζουν στόχους για αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων. Η τεχνολογική εξέλιξη καλπάζει. Υπάρχει πραγματική ανάγκη και για τεχνολογικό αλφαβητισμό στο γενικό πληθυσμό, αλλά και υψηλή εξειδίκευση στο εργατικό δυναμικό. Γιατί λοιπόν δεν ανοίγετε και άλλα τμήματα στα δημόσια, και μάλιστα στους τομείς που προβλέπετε μεγαλύτερες ανάγκες? Το επιστημονικό δυναμικό υπάρχει, οι υποδομές υπάρχουν. Μα γιατί θέλετε να το κάνετε με μείωση της κρατικής δαπάνης? Και πώς μπορεί να μειωθεί η κρατική δαπάνη και ταυτόχρονα να αυξηθεί η κοινωνική δαπάνη στην εκπαίδευση,
με πληρωμή διδάκτρων, τροφίων, μετακινήσεων κτλ. Από την τσέπη μας. Βλέπετε, παρόλο που οι σπουδές ενός παιδιού σήμερα μακριά από το σπίτι του μπορεί να κοστίζουν ακόμα και 1.000 ευρώ το μήνα, λόγω των διαχρονικών ελλείψεων στη Βρυτική Μέρημνα, το άρθρο 16 παραμένει ένα εμπόδιο που έχει φρενάρει την επιβολή διδάκτρων στο προπτυχιακό επίπεδο δεκαετίες τώρα. Και από τη στιγμή που θα καταργηθεί και το τελευταίο εμπόδιο, το τελευταίο χαρακτηριστικό της δωρεάν εκπαίδευσης, η απαγόρευση επιβολής διδάκτρων στα προπτυχιακά δηλαδή, το κόστος των σπουδών μόνο θα αυξάνει, όπως έχει γίνει και αλλού. Και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα εξαρτάται από την αγοραστική δυνατότητα του πελάτη. Οι ταξικοί φραγμοί θα γίνουν τύχη, θεόρατα για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, όπως έχει γίνει και αλλού. Μας λέτε ότι θέλετε να προλάβετε το μέλλον. Βιάζεστε. Βέβαια, υπάρχει και ένα hard deadline, από ό,τι καταλαβαίνετε, 25 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Ξέρετε, υπάρχει διεθνής εμπειρία για αυτό που πάτε να κάνετε και μας προβληματίζει πάρα πολύ. Και η διεθνής εμπειρία είναι αρνητική και μας προβληματίζει αυτή η επιμονή να υποστούμε και εδώ όσα έχουν υποστεί άλλοι σε άλλα κράτη. Και δεν θα αναφερθώ, θέλω 2 λεπτά κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ στις τεράστιες ανισότητες, τον κατακαιρματισμό, την τεράστια κατηγοριοποίηση στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα έχουμε πει πολλές φορές, ούτε στα υπέρογκα φοιτητικά δάνεια που τσακίζουν τους νέους με το που βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Δεν θα αναφερθώ ούτε στα αποτελέσματα του εμπορίου πτυχίων στη Βρετανία, που έχουν φτάσει το franchising σε άλλο επίπεδο και μάλιστα επιδίδονται με έναν τρόπο και ξεδιάντροπο και στις διαδικασίες αξιολόγησης που τηρούνται ευλαβικά και παρόλα αυτά πρόκειται καθαρά για εμπόριο. Δεν θα αναφερθώ ούτε στην εμπειρία στην Κύπρο. Τα είπαν και άλλοι, κάθε μέρα που περνάει ξυλώνεται το pullover του Περιφερειακού Πόλου Εκπαίδευσης. Πρόσφατα είδαμε ότι τώρα τα ιδιωτικά ζητάνε και αύξηση των διδάκτων στα δημόσια, για λόγους ανταγωνισμού βέβαια. Θα αναφερθώ στην Αυστραλία. Όριμη αγορά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στον εκπαιδευτικό τουρισμό που τώρα βάζεται μπρος εσείς. Υλοποιεί χρόνια προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές και μάλιστα εκεί η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Δεν έχουν καν το θέμα των ξενόγλωσσων που θα έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τα δημόσια πανεπιστήμια υποστηρίζουν τη λειτουργία τους σε μεγάλο βαθμό, ξέρετε, μόνα τους. Η οικονομική τους αυτοτέλεια δηλαδή προέρχεται κυρίως από τα προγράμματα για ξένους φοιτητές, τα δίδακτρα δηλαδή που επιβάλλουν σε ξένους φοιτητές και μέσω της επιχειρηματικής λειτουργίας στην έρευνα. Όπως προτείνεται να γίνει και εδώ. Τα δίδακτρα για τους αλλοδαπούς είναι πολύ ψηλότερα από ό,τι για τους ντόπιους, όπως προτείνει το νομοσχέδιο που συζητάμε. Τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα και για τους ντόπιους και οι φοιτητές έχουν φοιτητικά δάνεια, όπως θα γίνει και εδώ. Έχουν αυταρχικό μοντέλο διοίκησης με τις επιχειρήσεις να λύνουν και να δένουν, όπως έγινε με τον νόμο Κεραμέως και επιτείνεται με το σημερινό, με το νομοσχέδιο που συζητάμε. Πρόσφατα λοιπόν, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα μιας μελέτης του ΕΚΙ Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια της προετοιμασίας για μια νέα μεταρρύθμιση. Τι βρήκαν? Έχει πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά νομίζω πρέπει να διαβάσετε στο Υπουργείο. Είναι πολύ διαφωτιστική. Μεγάλη κατηγοριοποίηση μεταξύ πανεπιστημίων. Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια, βλέπετε, το ίδιο ελκυστικά για τους ξένους. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη με τουριστικά κριτήρια. Μεγάλο πρόβλημα στη φοιτητική στέγη. Στρεβλή ανάπτυξη στην έρευνα με αντίκτυπο στην οικονομία. Χαμηλή προσβασιμότητα από οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτα στρώματα. Χαμηλό ρυθμό αποφύτησης και άλλα πολλά. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η πρόταση που έγινε από το Υπουργείο στα αυτονομημένα πια πιο εύρωστα στα πανεπιστήμια να συνεισφέρουν μέρος των εσόδων τους σε ένα κοινό ταμείο από όπου θα αντλούν χρηματοδότηση τα λιγότερα ανεπτυγμένα και φυσικά. Δεν έτυχε θετικής υποδοχής. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Γιατί πρέπει να το ζήσουμε και εμείς εδώ αυτό το χάλι? Για να ανακεφαλαιώσω και να κλείσω. Το νομοσχέδιο που φέρνετε εντείνει τον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων στην επικράτεια, την κατηγοριοποίηση στο εσωτερικό των πανεπιστημίων, εντείνει την κατηγοριοποίηση σε όλα τα επίπεδα, των τίτλων σπουδών, και τελικά των εργαζομένων στη ζούγκλα που αποκαλείται αγορά εργασίας. Εισάγει δίδακτρα και στα προπτυχιακά κανονικά. Θεσμοθετεί την ανταποδοτική λειτουργία στη φοιτητική μέρημνα και καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής προάγοντας την αριστεία της τσέπης. 19.000 μόρια για εισαγωγή στα πανεπιστήμια μας, 19.000 ευρώ στα ιδιωτικά. Αποσύρετε το τώρα.